Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Κατερίνα, εσύ. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή, σήμερα έχεις γενέθλια, έτσι είναι. Ναι. Χρόνια πολλά και στο ΛΑΤ. Τι είναι αυτό το στο ΛΑΤ? Σημαίνει 100. Α, και στα 100 λέει, στα πολωνικά. Εντάξει. Λοιπόν, έχεις τις ευχές λοιπόν για χρόνια πολλά από τον σύζυγό σου τον Παύλο και από εμάς βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Σε ακούμε κάθε πρωί. Thank you, Charlie. Μας φτιάχνεις την ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά φιλάκια. Thank you. Μιλήστε ξεκάθαρα για να ζητήσετε να κάνουν και οι άλλοι το ίδιο και όχι να αμφιταλαντεύετε και να υπεκφεύγετε. 7:30. Διώχτηνα. Μας κάνει ζημιά. Με ματιάζεται. Νύφη χώρισε το γαμπρό 3 λεπτά μετά το γάμο. Ρεκόρ για τον πιο σύντομο γάμο της ιστορίας διεκδικεί ένα ζευγάρι από το Κουβέιτ που παρέμεινε παντρεμένο μόλις για 3 λεπτά προτού ακυρωθεί. Ναι. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Σαν, η νύφη βγήκανε, παντρευτήκανε. Ναι. Η νύφη σκόνταψε, βγαίνοντας, σκόνταψε και έπεσε κάτω λίγα δευτερόλεπτα αφού του είχε υπογράψει το γαμήλιο σύμβολο κτλ. Έπεσε καημένη. Ο γαμπρός γέλασε και την αποκάλεσε ηλίθια. Ενάρα καραγκιόζινα. Ναι, τώρα ντροπή. Δεν γίνεται. Αντί να πέσει από πάνω για να δει μωρό μου, τι αυτό και τα λοιπά, είσαι καλά. Δεν πειράζει. Γούρι μωρό μου που έβγαλε. Να τη πει μια αυτή. Τη είπε, ηλίθια. Και του λέει αυτή, μπράβο τσαούσα. Του λέει αυτή, ναι, ακυρώστε το τώρα. Δεν το θέλω. Το ακυρώσανε, μπράβο. Καλά του έκανε. Στα διάλα. Στα διάλα. Προς τα πού είναι το Κουβέιτ? Από εκεί. Να. Θα μοιραζόσουν ποτέ το τραπέζι και το φαγητό σου με μία άγνωστη? Ναι. Εύκολα. Ναι, σιγά. Λέγεται Open Table. Oh. Θα χρησιμοποιήσει 30 διαφορετικά εστιατόρια στη Βιρτζίνια, όπου θα φέρει αγνώστους στο ίδιο τραπέζι με 6 γυναίκες, αφήνοντάς τους όση ώρα θέλουν, χωρίς περιορισμούς. Ναι, ναι, μάλιστα. Okay, εντάξει, χωρίς περιορισμούς, ρε παιδιά, δεν είναι κάτι τρομερό. Στη συνέχεια, η κάθε γυναίκα θα βαθμολογεί κρυφά και βάσει των βαθμολογιών που θα λαμβάνει ο καθένας από τους άντρες, ναι, είτε θα δέχεται πιο πολλές αιτήσεις για ραντεβού, είτε δεν θα βγαίνουν μαζί του για τσίχλες στο περίπτερο, τίποτα. Βλέποντας κάποιον να τρώει, μπορείς να καταλάβεις πραγματικά για εκείνον πολλά πράγματα. Αν τρώει βιαστικά, αν κάνει πολλούς μορφασμούς την ώρα που πίνει, αν πλαταγιάται τα χείλια, τα. Ναι. Κάνει έτσι να καθαρίζει. Αν κοιτάζει. Μπορώ να τα κάνω όλα. Λοιπόν, αν κοιτάζει αλλού κάθε φορά που του ανοίγει μια συζήτηση, καταλαβαίνει τον άνθρωπο όταν τρώει, είναι και κάποιοι που βογκάνε. Ναι. Ναι, όλα τα έχω δει. Οι 6 γυναίκες θα μπορούν να τον μελετάνε από την κορφή ως τα νύχια και μετά θα αποφασίσουν αν θέλουν να ξαπλώσουν μαζί του στο κρεβάτι. Με λίγα λόγια, το Tinder να τρέμει το Tinder. Να τρέμει το Tinder. Διότι ο συνδυασμός φαγητό και σεξάκι μετά. Σκοτώνει. Α, ήρθε η ώρα της ενημέρωσης, παρακαλώ. Μαριάννα Πολυχρονίδη. Πώς? Η Μαριάννα Πολυχρονίδη δηλώνει. Μου στέλνουν μηνύματα στα social media ότι είμαι αχώνευτη. Να το λάβεις υπόψη σου, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κόσμος κάτι ξέρει. Παρακαλώ. Καλημέρα. Θα πάμε μέχρι τις 8:30 έτσι. Ποια είστε εσείς? Η Αλεξάνδρα είμαι. Αλεξάνδρα, μπορώ να πλησιάσω? Για πλησίασε. Μπίζου. Okay. Sun and rain, the poor get married. Ήλιος και βροχή παντρεύονται φτωχοί. Σωστό. The wild came to ξου the calm. Ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ίδια. Βεβαίως, Αλεξάνδρα, είναι προχωρημένη καλέ. Εδώ είναι. Έχω προπονηθεί. Από πανεπιστήμιο κατευθείαν. Για ελάτε. Come Christ and Madonna. Έλα Χριστέ και Παναγιά. Yes, darling, yes. Θα σε παρακαλέσω. Τι έγινε όμως, πες μου. Γενικά θα σε παρακαλέσω. Πες μου να γνωρίζω όμως, Μιχάλη μου. Διαβάζω εδώ. Ναι. Ένας νεαρός δεν είχε καθαρίσει το. Ποιο? Ναι. Ποιο? 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 Το πέος του. Ναι. Ναι. Για 24 χρόνια, Χριστέ μου. Τι λες, παιδί μου, θα μας τρελάνεις. Άφησε έντρομους στους γιατρούς σε κλινική που πήγε. Οι γιατροί και νοσοκόμες της κλινικής Sex Medicals έμειναν άφωνοι. Ακούστε πώς είναι το άφωνοι. Αυτό. Και μάλιστα γι' αυτό πήγε, λέει, παρακαλώ, δεν μπορεί. Οχ. Συγχαίρομαι.
Ήρθε για καθάρισμα. Ο Ζακ Ντόνσον πήγε στην κλινική και παραπονέθηκε. Μύριζε άσχημα, είναι το σόρκο. Πρόσεχε και ρετά. Οι γιατροί του ζήτησαν να κατεβάσει το εσόρκο και έμειναν άφωνοι με αυτό που αντίξαν. Χρειάστηκαν να το πλύνουν σε πιεστικό μηχάνημα. Σε ειδικό του δώσανε αντιβίωση. Το περάσανε από αμοβολή. Το περάσανε με καμινέτο, μετά ντούκο, μίνιο. Τι δεν έχει πιάνει. Ήρθε μετά όμω και έγινε λουμπρικάντε. Ωραία εκπομπή. Γιάλισε. Ωραία εκπομπή. Γιάλισε. Φτάνει, θα μας κλείσουν, Χριστιανέ μου. Λέω, ήδη μόνο που το διαβάζω αισθάνομαι ξελαφρωμένο. Ωραία εκπομπή. Πολύ ωραία. Και όπως ήταν, παιδιά, ήταν γιάλισε. Φτάνει. Τα συγχαρητήριά μου στην επιλογή του διευθυντή. Και μετά το ακουμπήσανε και σε ένα μαξιλάρι από Αλκαντάρα. Έλεος πια. Έρευνα για τον αριθμό των σεξουαλικών συντρόφων παγκοσμίως. Ναι. Πόσους έχουν οι Έλληνες, γιατί με νοιάζει τώρα στην Νικαράγουα. Πόσους γίνεται. Στο κρεβάτι εισέβαλαν οι ειδικοί για να πάρουν μια γεύση. Οι Έλληνες, οι Βραζιλιάνοι και οι Ελβετοί, ας το διέλεγε. Υδρώνουν στα σεντόνια καθώς είναι από τους πιο θερμόαιμους στο κρεβάτι. Ο μέσος όρος των ερωτικών συντρόφων παγκοσμίως κυμαίνεται από 10 έως 20. Οι Έλληνες έχουν κατά μέσο όρο 20 ερωτικούς συντρόφους. Σε όλη τους τη ζωή. Ναι, πολύ, παιδί μου. Πολλοί είναι. Δεν κάνουν σχέση. Δεν είναι πολύ. Τι εννοείς, Μιχάλη, πολλοί είναι. Παιδιά, πάρα πολύ είναι. Δεν κάνει. Κάποτε, πριν αρκετά χρόνια, είχαμε κάτσει με τον Γιώργο. Με τον Γιώργο ήμασταν πολλά χρόνια. Πες μου ότι κάνατε καταμέτρηση. Ναι. Ναι, είχαμε γράψει. Έγραφε 4 μπροστά. Ναι. 4 τι. 4 και 2 μηδενικά. 4 και 3 μηδενικά. Αυτό θα στα αφήσω να το σκεφτείς εσύ. Λοιπόν. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.